Χαρούμενο. Θα πούμε και χαρούμενο. Εντάξει, γιατί η ζωή του καθενός, νομίζω, και η ζωή όλων μας έχει και τα χαρούμενα και τα δυσάρεστα και τα ευχάριστα. Δεν είμαστε μονίμως χαρούμενοι ή μονίμως λυπημένοι. Νομίζω μέσα στη ζωή μας είναι αυτά. Δεν είναι. Είναι πολύ βάρβαρη η καθημερινότητα το πρωί. Τι να σας πω, ότι τώρα σήμερα το πρωί πήρα να κλείσω ραντεβού για κάτι εξετάσεις που θέλω να κάνω. Γιατρικές. Ναι, και μου λένε, μη μου πάνε μια ημερομηνία 8 του μηνός. Εγώ. Σε δημόσιο θεραπευτικό. Δεν έχει σημασία. Κάπου. Και λέω στην τηλεφωνήτρια, θα έχω πεθάνει μέχρι τότε. Και τι μου απαντάει, εντάξει. Και στο κλείσε. Αλήθεια. Ξαναπαίρνω τηλέφωνο. Και λέω, μου κλείσατε το τηλέφωνο. Μου είπατε, λέει, ότι θα έχετε πεθάνει μέχρι τότε. Ακόμα ζω όμως. Αυτό το παίρνεις με χιούμορ. Μόνο εντάξει. Έτσι. Γιατί αν το πάρεις σοβαρά. Γιατί αν κάποιος είχε όντως. Δεν ξέρω τώρα, φαντάζομαι εσύ είναι προληπτικές ή δεν ναι. Είναι κάτι τόσο σοβαρό. Όχι, είναι αρκετά σοβαρό. Είναι γιατί επήγει να πάω όσο πιο. Εντάξει. Αλλά θα μου πεις και εσύ τώρα τι χιούμορ είναι αυτό που κάνεις πολύ. Μα με ένα θέμα υγείας κάνεις. Έκανα και εγώ το ξεκίνησα. Εγώ το ξεκίνησα. Ναι, αυτό που είπες ότι θα πεθάνει, εντάξει. Ναι, ναι, αλλά εσύ όντως πρόβλημα. Ναι, εντάξει. Πώς. Εντάξει. Ξυπνήσε το. Και μετά ξαναπέρνω μου λέει δεν το έκλεισα εγώ, εσύ το κλείσα. Άλλο, εντάξει. Καλά, λέω. Εντάξει, για να δούμε τώρα πότε μπορώ να κλείσω ένα ραντεβού. Κατέρνα, ψέματα λες. Σε έχω δηλαδή, έτσι, με τις συνεντεύξεις που έχουμε κάνει, ας πούμε, σε θεωρώ από τους ανθρώπους